Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να μεταφερθούν και στοιχεία που αφορούν τη διεθνή εμπειρία, η οποία είναι πολυετής, σε σχέση με την εφαρμογή των πολιτικών ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης και τις κοινωνικές της επιπτώσεις, οι οποίες είναι συντριπτικές για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, όξυνση και πολλαπλασιασμό των ταξικών φραγμών. Σημαίνει κατοχύρωση κατηγοριοποιημένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που οδηγούν σε διαφορετικά πτυχία, σε διαφορετική επαγγελματική εξέλιξη, σε διαφορετικό μέλλον ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός. Ο φοιτητικός δανεισμός με τον οποίο συνδέεται το υψηλό κόστος σπουδών αποτελεί καθεστώς σε χώρες όπως αυτές που είπα πριν, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, παρουσιάζοντας συνεχή αυξητική τάση που αφορά τόσο τον αριθμό των δανειοληπτών όσο και το ύψος των δανείων. Οι επιπτώσεις του φοιτητικού δανεισμού είναι τεράστιες, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ το χρέος του φοιτητικού πληθυσμού ανέρχεται στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχουν 45 εκατομμύρια δανειολήπτες με χρέος δεκάδων χιλιάδων δολαρίων φορτωμένος ο καθένας. Όπως ενδεικτικά αναφέρεται σε μελέτες, η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία γίνεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά μέσω δανεισμού, είναι ένας φόρος φτώχειας. Όσοι έχουν τη λιγότερη πρόσβαση στον πλούτο καταλήγουν με το υψηλότερο κόστος. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένας δανειολήπτης για να αποπληρώσει το δάνειό του, τόσο περισσότερο πληρώνει σε τόπους, αυξάνοντας την τιμή του πτυχίου. Ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, λόγω των μισθολογικών ανισοτήτων πλέον στις ΗΠΑ, εξαιτίας δηλαδή, για παράδειγμα, του γεγονότος ότι οι γυναίκες πληρώνονται με χαμηλότερους μισθούς από ότι οι άντρες, και βέβαια αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στη μαύρη κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί είναι ακόμα πιο ενδεικτικές οι ανισότητες. Καταλήγουν τελικά οι γυναίκες, για παράδειγμα, της μαύρης κοινότητας στις ΗΠΑ, να χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο αποπληρωμής των δανείων τους, πολύ υψηλότερους στόχους, και κατά συνέπεια καταλήγουν να πληρώνουν πολύ περισσότερα για το ίδιο πτυχίο από τη λευκή. Αποτέλεσμα, προφανώς, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Από την άλλη, τα φοιτητικά δάνεια έχουν μετατραπεί σε εμπορεύσιμους τίτλους, αποφέροντας τεράστια κέρδη για τους επενδυτές που αγόρασαν φοιτητικό χρέος και το μεταπόλησαν με κέρδος. Ως συνέπεια, οι μελέτες δείχνουν ότι ο φοιτητικός δανεισμός, παρά τις υποσχέσεις των δανειστών για λαμπρό μέλλον με τη δυνατότητα αγοράς ενός καλού πτυχίου, παγιδεύει τους δανειολήπτες σε κύκλους φτώχειας, τους αναγκάζει να εργάζονται σε ευκαιριακές δουλειές, ακόμα και στην παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ενώ συνδέεται με μείωση των πιθανοτήτων να κάνουν οικογένεια και να αγοράσουν δικό τους σπίτι και με κατακόρυφη αύξηση των ψυχικών νοσημάτων. Μία άλλη πτυχή του ζητήματος αφορά στο ότι η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος από τους μαθητές που τελειώνουν το σχολείο γίνεται με βάση τις πιθανότητες που θα έχει μία επαγγελματική σταδιοδρομία να εξυπηρετήσει το χρέος τους. Τα αποτελέσματα είναι ευρύτερα και κοινωνικά. Έτσι, στις ΗΠΑ και παρά την οξία έλλειψη σε δασκάλους, δικηγόρους, δημοσίου συμφέροντος, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, η συγκριτικά χαμηλή μισθή και το υψηλό κόστος αυτών των επαγγελμάτων απομακρύνουν τους ανθρώπους από το να ακολουθήσουν αυτά τα επαγγέλματα και τους στρέφουν προς άλλα, με αποτέλεσμα κυρίως να απορροφώνται στις σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, που θεωρούν ότι θα τους δώσουν πιο άμεσα τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το χρέος τους. Αυτή είναι λοιπόν η βάρβαρη πραγματικότητα του εξυγχρονισμού που μας υπόσχεται η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό, και εκεί θα φτάσουμε όταν σταματήσουμε να είμαστε, όπως λέει, αναχρονιστικοί. Και αυτός είναι λοιπόν ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μην επιτρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο να περάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Παπαθεοδόου.